αυτή την υπόθεση που έχουμε με αυτό το Ίδρυμα ΑΜΕΑ, όπου υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρές καταγγελίες για αυτή την υπόθεση. Η Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου είναι μαζί με την πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων της Δομής. Πάλι παιδιά είναι. Πάλι παιδιά είναι τα θύματα. Δυστυχώς. Είναι η κυρία Ολυμπία Κόρδα. Κορδά, που είναι κοντά μας, και θέλουμε, κυρία Κορδά, να μας δώσετε πληροφορίες, διότι εσείς η ίδια, πέρα από το περιστατικό αυτό που, όπως αναφέρθηκε και ο Γιώργος και η Μαρία, πριν από ένα χρόνο έχασε τη ζωή του ο Πάρης, καταγγείλατε και εσείς η ίδια ένα ακόμα περιστατικό. Ναι, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα σας, κυρία Κορδά. Καλημέρα. Λοιπόν, εμείς, ναι, αν και δεν ενημερωνόμαστε από τη διοίκηση, από κανέναν επάνω, το σωματείο μας, κύριε Παπαδάκη, είναι από το 1974, να φανταστείτε. 74 έγινε το Ίδρυμα, ο Άγιος Δημήτριος. 75 δημιουργήθηκε το Σωματείο Γονέων. Πρώτη φορά με αυτή τη διοίκηση είμαστε απέναντι, το πιστεύετε αυτό, οι γονείς. Δεν μας θέλουν, δεν μας ενημερώνουν ποτέ. Στέλνουμε mail, απαντήσεις δεν παίρνουμε. Έχετε στα χέρια σας καταγγελίες, ναι, για κακοποιήσεις, ναι, κυρία Κορδά. Λοιπόν, σας έκανα αυτή τη εισαγωγή γιατί δεν μας ενημερώνουν ποτέ, οπότε εμείς από πού θα τα μάθουμε. Εγώ σαν πρόεδρος εκεί δεν έχω γραφείο εκεί για να βλέπω τι γίνεται. Τα παιδιά δεν μπορούσαν, έτσι, τα παιδιά, τα παιδιά δεν μπορούσαν, ναι, να, ναι, μιλήσουν, ναι, για αυτά, ναι, τα οποία τραβάγανε. Όχι, το δικό μας το ίδρυμα είναι βαριάς αναπηρίας, παιδιά. Βαριάς αναπηρίας. Τα περισσότερα είναι κατάκητα και με βαρύ αυτισμό. Εμείς έχουμε τα πιο βαριά περιστατικά. Λοιπόν, πιάσω ότι ακόμα και με καμένο λάδι, τι είναι. Ναι, αυτό. Λοιπόν, ενημερωθήκαμε, ξέρετε, από γονείς, από μέσα που βλέπανε την κατάσταση και υπαλλήλους, κάποια γεγονότα. Τα καταγγείλαμε μαζί με το γραμματέα του σωματείου. Πήγαμε στην εισαγγελία ανηλίκων και τα καταγγείλαμε. Και αυτό πιο πολύ γιατί δεν υπάρχει προσωπικό, εξειδικευμένο προσωπικό. Ξέρετε να κάνει. Ένας να ξέρετε, πάλι, πέρα, από το εξειδικευμένο, πέρα από το εξειδικευμένο προσωπικό, ναι, λοιπόν, όταν και σε ένα παιδί με λάδι, όταν βαράς ένα παιδί που λέτε ότι. Έτσι. Έτσι είναι, λοιπόν, λοιπόν, με βαριά αναπηρία. Αυτά, ναι, είναι πάνω απ' όλα. Ένα περιστατικό που καταγγείλαμε ήταν ότι. Μία υπάλληλος μόνη της, αφού δεν είχε άλλος, τάιζε το άλλο παιδί και από πίσω της ένας τρόφιμος χτύπησε τον άλλον τρόφιμο, έπεσε ο άλλος ο τρόφιμος επειδή ήταν σε καρότσι και τετραπληγικό, το παιδί δεν καταλάβαινε, και έφτασε στο νοσοκομείο με κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Αυτό νομίζω το αναφέρει και η αρχή διαφάνειας. Ήρθε μετά λίγο καιρό στο Ίδρυμα και μετά 5 μέρες κατέληξε. Πρώτο περιστατικό που δεν αναφέρθηκε πουθενά. Ο Πάρης. Δεύτερο περιστατικό. Όχι. Ο Πάρης είναι άλλο περιστατικό. Άλλο, εκτός από τον Πάρη. Από τον υπάλληλο. Μάλιστα. Μετά, μάλιστα, ένα μήνα έγινε αυτό που σας λέω εγώ. Αυτό έγινε μετά ένα μήνα. Άλλο περιστατικό. Δεύτερο περιστατικό. Ναι. Λοιπόν, δεύτερο περιστατικό ήταν λόγω έλλειψη προσωπικού πάλι. Τα έβγαλε ο υπάλληλος έξω, ο φροντιστής βόλτα τα παιδιά, γιατί είναι μεγάλο το οικόπεδο, βόλτα. Και το ένα παιδί από την Πηλαία βρέθηκε στην Καλαμαριά ξυπόλυτο και χαμένο, να μην ξέρει πού πατάει και πού βρίσκεται. Βγήκε από τη δομή, τελείωσε. Ναι, από... ναι, ναι, έφυγε. Αυτή, έφυγε είναι από ιδιωτική, τη δομή. Αυτή είναι η ιδιωτική δομή. Όχι. Όχι, κύριε Παπαδάκη. Δημόσια. Είναι δημόσια. Δημόσια. Και όταν εσείς ζητάτε στοιχεία από τη διοίκηση, τι σας λένε. Από τους υπευθύνους της δομής. Τίποτα. Τι σας απαντούν. Τίποτα. Σαν πρόεδρος πήρα 3 τηλέφωνα για να ενημερωθώ για το προσωπικό. Κυρία Κορδά, έχουμε δουλειά. Κυρία Κορδά, έχουμε δουλειά. Στέλναμε εσείς mail. Εσείς πηγαίνατε, βλέπατε όμως. Λοιπόν. Είχατε και άμεση αντίληψη. Ναι, πηγαίνατε, έβλεπα, βλέπατε. Άκουγα. Ευτυχώς τα καταγγέλαμε στην εισαγγελία. Μάλιστα. Και το περιστατικό αυτό που λέμε, όταν το ακούσαμε κι εμείς, αυτό ήταν κακοποίηση. Όταν ο νεαρός 25 πάρει, χρονών. Ναι. Με μυαλό εδώ μιλάμε για θανάτους. Ήταν σε καρότσι, ναι, έπιασε το μόριό του και ο υπάλληλος το έπιασε να το τιμωρήσει για να το. Παιδιά τα οποία είχαν τα χέρια, βαριά, με καυτό νερό. Βαριά προβλήματα, όπως είπατε. Με καυτό νερό. Ας ελπίσουμε ότι οι φωνές αυτές θα ακουστούν. Άγι.